Καλημέρα σε όλους. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για την αλληλεγγύη Πειραιά. Ένα συλλογικό εγχείρημα, γιατί κάτι τέτοιο είναι η αλληλεγγύη Πειραιά. Την περιπέτεια αυτή την ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια, το 2012, μια μικρή ομάδα ανθρώπων, είναι η αλήθεια, που κρίναμε ότι ήταν απαραίτητο να κάνουμε μια δομή κοινωνικής αλληλεγγύης στο κέντρο του Πειραιά, προκειμένου όλοι μαζί να βρούμε λύσεις και πρακτικές απαντήσεις απέναντι στη βαθιά οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε πολλούς και πολλές από εμάς σε απόλυτη δυσκολία να τα βγάλουμε πέρα. Να πω ότι η αλληλεγγύη Πειραιά δεν είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση επαγγελματιών που παρεμβαίνουν στην κρίση. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που πληττόμαστε από την κρίση, που είπαμε ότι θα δουλέψουμε συλλογικά και με αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον, προκειμένου να βρούμε καινούρια μονοπάτια για όλους μας. Η πρώτη μας κίνηση ήταν η ανέβρεση, η συγκέντρωση και η διανομή τροφίμων. Καταφέραμε αυτά τα χρόνια να οργανώσουμε και να συντηρούμε μέχρι τώρα μία σημαντική αποθήκη τροφίμων, η οποία αποτελείται από προϊόντα του σούπερ μάρκετ, φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Πώς το κάναμε αυτό? Οργανώσαμε δράσεις στα σούπερ μάρκετ της περιοχής του Πειραιά. Στεκόμενοι απ' έξω, διαλαλώντας το λόγο της παρουσίας μας και παρακινώντας το καταναλωτικό κοινό να σταθεί αλληλέγγυος στους συμπολίτες του. Παρόμοιες δράσεις οργανώσαμε και στην Ιχθυόσκαλα και στη λαχαναγορά της περιοχής μας. Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των αγορών αυτών, 3 και 4 φορές τη βδομάδα συγκεντρώνουμε ικανές ποσότητες τροφίμων ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας αλλά και άλλων δομών αλληλεγγύης, ακόμη και προσφυγικών καταβλισμών. Να σημειώσουμε ότι αυτά τα τρόφιμα, εάν δεν τα συγκεντρώναμε, θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Για εμάς, η τροφή ήταν, είναι και θα παραμείνει πολύτιμο αγαθό. Η αμέσως επόμενη κίνησή μας ήταν η δημιουργία της συλλογικής κουζίνας. 4 φορές τη βδομάδα, η ομάδα της κοινωνικής κουζίνας στείνει το καζάνι της έξω από τα γραφεία μας, στην πλατεία Αλληλεγγύης, σε δημόσιο χώρο, μαγειρεύει και σερβίρει ζεστό φαγητό στους άστεγους του Πειραιά. Αμέσως μετά, δημιουργήσαμε την αποθήκη των ρούχων. Συγκεντρώνουμε, διαλέγουμε και δίνουμε ρούχα τα οποία πολύ τακτικά οι πολίτες του Πειραιά φέρνουν στα γραφεία μας. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας, αλλά μπορούμε να καλύψουμε και πρόσφυγες, φυλακές και ιδρύματα. Αφού καλύψαμε στοιχειοδός τις ανάγκες μας σε τροφή και ένδυση, αναδύθηκε μία νέα αδυναμία των οικογενειών μας, η εκπαίδευση των παιδιών. Μιλάμε για οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, ακόμα και το φροντιστήριο για τις Πανελλήνιες. Έτσι, αναγνωρίζοντας για εμάς ότι η παιδεία είναι αυταξία, δημιουργήσαμε το αλληλέγγυο σχολείο μας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της αγοράς του Πειραιά, σε χώρο που μας έχει παραχωρηθεί ευγενικά. Στον ίδιο χώρο γίνονται και οι συνεδρίες από τους 5 ψυχολόγους μας. Σήμερα, με 28 καθηγητές,
120 μαθητές και 35 διαφορετικά τμήματα, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τις επιτυχίες των μαθητών μας. Εκεί, στο αλληλέγγυο σχολείο μας, λειτουργεί και το καλλιτεχνικό εργαστήρι, στο οποίο οι χειροτέχνες μας φτιάχνουν τις χειροτεχνίες που θα δώσουμε στα παζάρια μας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι ίδιοι οικονομικά και παράλληλα ενισχύεται και η κοινότητά μας. Η νομική και η λογιστική στήριξη είναι από την αρχή μαζί μας, όπως επίσης και η τράπεζα αίματος που έχουμε δημιουργήσει στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ανάγκη για να μπορέσουμε να τα οργανώσουμε, να δημιουργήσουμε μία ομάδα γραμματείας, μία ομάδα επικοινωνίας, η οποία μας ανοίγει δρόμους για συνεργασίες με πιθανούς συνεργάτες, γεννάει ιδέες για την κάλυψη των εξόδων μας και παράλληλα μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε δημιουργικά. Να φτιάξουμε την ομάδα των μεταφορών, η οποία με το βανάκι μας μεταφέρει τα πάντα. Από λαχανικά και φρούτα, μέχρι έπιπλα, οικιακές συσκευές, χαρτί για ανακύκλωση. Κάνοντας όλα αυτά, φτάνουμε στη μεγάλη μας καινοτομία. Την άνοιξη του 2016, εισαγάγαμε στην κοινότητά μας νόμισμα, το Πόρτο. Αυτό το κάναμε γιατί θέλαμε να έχουμε σχέσεις αμοιβαιότητας μεταξύ μας, ισότητας μεταξύ μας και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι η βασική αιτία των προβλημάτων μας είναι η ανεργία, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια στοιχειώδη, είναι η αλήθεια, ανταλλακτική οικονομία, η οποία μας βοηθάει να βρούμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια και μας δίνει και ένα ισχυρό κίνητρο ζωής. Κάθε αλληλέγγυος συμμετέχει σε μία από τις δράσεις της αλληλεγγύης για 4 ώρες. Όταν συμπληρώσει 16 ώρες, έχει αποκτήσει 28 πόρτο και έχει πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κοινότητάς μας. Να το πούμε πιο απλά. Η τράπεζά μας είναι η αποθήκη τροφίμων μας, η οποία μας βοηθάει να λειτουργούμε με απόλυτη ακρίβεια, αφού η ομάδα τροφής καταγράφει, κοστολογεί και στη συνέχεια εξαργυρώνει όλα τα τρόφιμα με το Πόρτο για τα μέλη μας. Όσο ενδυναμώνεται και εμπλουτίζεται η τράπεζα τροφίμων μας, μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε περισσότερο κόσμο, να στηρίξουμε περισσότερο κόσμο και να εντάξουμε στην κοινότητά μας ανθρώπινο δυναμικό, μιας και η φιλοσοφία η δική μας είναι ότι ο άνθρωπος είναι ο σημαντικότερος πόρος. Σήμερα, η Αλληλεγγύη Πειραιά αριθμεί 173 μέλη, τα οποία συμμετέχουν σε μία από τις 10 ομάδες της. Στόχος μας είναι να γίνουμε όσο το δυνατόν βιώσιμοι και αυτάρκης. Το 2016, τα έξοδά μας και τα έσοδά μας ήταν απολύτως ισοσκελισμένα της τάξεως των 28.000 ευρώ. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες, περάσαμε μεγάλες αγωνίες, ώστε να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε αυτό το ποσό μέσα σε ένα χρόνο. Η ΔΕΗ παραμένει ο εφιάλτης μας. Η βενζίνη για το βανάκι μας, καθημερινό άγχος. Και άλλα μικρά και μεγάλα προβλήματα βρίσκονται συνεχώς μπροστά μας. Όμως, η ανάγκη μας κάνει εφευρετικούς και μας κρατάει συνεχώς σε εγρήγορση. Να διοργανώνουμε μεγάλες συναυλίες, να κάνουμε παζάρια, να ανακυκλώνουμε χαρτί
και ό,τι άλλο μικρό ή μεγάλο αποφασίζουμε πάντα δημοκρατικά ή στο συντονιστικό μας που γίνεται κάθε εβδομάδα είτε στη Γενική μας Συνέλευση κάθε μήνα. Όλοι εμείς στην Αλληλεγγύη ξεκινήσαμε με πάρα μα πάρα πολλές δυσκολίες. Μη γνωρίζοντας πού θα μας πάει ο δρόμος. Κάναμε λάθη. Αρκετές φορές, πιστέψτε με, αποθαρρυνθήκαμε. Άλλες φορές συγκρουστήκαμε και μεταξύ μας. Όμως, μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι ξέρουμε τι σημαίνει κοινότητα, ποια είναι η δύναμή της και πόσο βοηθάει απέναντι στο φόβο και την απομόνωση που μας κάνει ανήμπορους να αντιδράσουμε. Με λίγα λόγια, δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αξιοποιώντας την οποιαδήποτε ευκαιρία μας παρουσιάζεται. Και επειδή εμείς, στην Αλληλεγγύη Πειραιά, πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να πεις κάτι είναι να το κάνεις, με ιδιαίτερη χαρά εδώ στα Χανιά, θέλω να ανακοινώσω τρεις καινούργιες δράσεις μας. Από τις 8 Οκτωβρίου και κάθε μήνα διοργανώνουμε την τιμή του καταναλωτή. Πρόκειται για μία υπαίθρια αγορά τροφίμων, στην οποία συνεργαζόμαστε με 34 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας 800 προϊόντα σε δίκαιη τιμή για όλους. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουμε να κάνουμε την αλληλεγγύη γνωστή σε περισσότερο κόσμο και να ενισχύσουμε την αποθήκη τροφίμων μας, την τράπεζά μας, με περισσότερα τρόφιμα, μέσα από το 3% που μας παραχωρούν ευγενικά οι παραγωγοί. Η δεύτερη δράση μας αφορά στη διαμόρφωση ενός χώρου στον οποίο θα κάνουμε ανταλλαγή προϊόντων με τρόφιμα στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Θα παίρνουμε τα έπιπλα που μας προσφέρουν και οι τεχνίτες μας θα τα επισκευάζουν ή θα τα μετασχηματίζουν και στη συνέχεια οι πολίτες του Πειραιά θα έχουν πρόσβαση με αντίτιμο τρόφιμα. Η τρίτη δράση, που είναι και για μας η καλύτερη, είναι οι πρόβες που έχουμε ξεκινήσει ώστε σε λίγους μήνες να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση. Πρόκειται για το έργο «Ακόμη ένας Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και θα το σκηνοθετήσει η σκηνοθέτης μας, η Ελευθερία Βερβέρη. Τα μέλη του θείασου είναι όλα μέλη της κοινότητάς μας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τελειώσω την παρουσίαση της Αλληλεγγύης Πειραιά και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το αλληλέγγυο σχολείο μας και το όραμά μας γι' αυτό. Επιδιώκουμε ένα σχολείο ανοιχτό, ανεξίθρισκο, κριτικής γνώσης, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς για όσους ζουν μόνιμα ή προσωρινά σε αυτή τη χώρα. Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συστήματος απαλλαγμένου από την εξεταστικοκεντρική λογική της αριστείας και της βαθμοθυρίας, ενός εκπαιδευτικού συστήματος συλλογικής δημιουργίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ικανού για αισθητική απόλαυση από τους μαθητές. Ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα δημιουργεί ελεύθερα σκεφτόμενους πολίτες, γιατί όπως έλεγε ο Ρήγας, συλλογάται καλά όποιος συλλογάται ελεύθερα. Ενός εκπαιδευτικού συστήματος
που θα καλλιεργεί συνειδήσεις δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους. Με αυτό το όραμα, στεκόμαστε δίπλα στο δημόσιο σχολείο, καταδεικνύοντας με τη στάση μας ότι στα δύσκολα δεν εγκαταλείπουμε, αλλά αντιστεκόμαστε και ενωμένοι στεκόμαστε όρθιοι. Κάθε μέλος της κοινότητάς μας κερδίζει δύο βασικά αγαθά. Πρώτον, την αίσθηση του ανήκειν. Και δεύτερον, το ότι είναι χρήσιμος. Και πιστέψτε με, αυτά τα δύο, σε συνδυασμό με το πώς αισθάνεσαι, όταν βλέπεις ότι καλύπτοντας την ανάγκη του άλλου, καλύπτεις και τη δική σου, σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτή είναι η ουσία της αλληλεγγύης. Και όσο πιο κοντά πλησιάζουμε σε αυτή την ουσία, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην απάντηση απέναντι στον υπερτροφικό ατομικισμό που κυριαρχεί στην εποχή μας. Με δύο κουβέντες. Δεχόμενοι ότι το εγώ κυριαρχεί σήμερα, η αλληλεγγύη είναι ο ασφαλής δρόμος για το εμείς του αύριο. Έτσι κι αλλιώς, ο κόσμος δεν αλλάζει με την άποψη που λες. Αλλάζει με το παράδειγμα που δίνεις. Ευχαριστώ πολύ.